Κοντά μας ο Φατίον Άντωνη. Θα τον ρωτήσουμε βέβαια αν θεωρεί δίκαιη την νίκη αυτή της Λάρισας με βάση την εικόνα του αγώνα και τις ευκαιρίες που είχαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε σίγουρα πολλές ευκαιρίες. Παίζαμε στην έδρα του. Ήμασταν πολύ διαβασμένοι όμως. Όλη τη βδομάδα διαβάζαμε τον Παναθηναϊκό. Αυτό μας βγήκε. Πιστεύω δεν είχαμε πολλά προβλήματα. Αν εξαιρέσουμε ότι απειλούσαν συνέχεια από τα πλάγια με τον Χατζή Γιοβάνι και τον Μπουζούκι. Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί ο Μόρας εκεί καθάριζε όλες τις ενένες μονομαχίες. Αυτό ακριβώς, χωρίς αποτέλεσμα. Ήμασταν πολύ διαβασμένοι. Είχαμε διαβάσει πολύ καλά τον Παναθηναϊκό. Και γενικά όλα μας τα παιχνίδια μέχρι τώρα βλέπετε τα διαβάζουμε πολύ καλά. Στεκόμαστε πολύ καλά και μας βγαίνει. Εκτός από το τρίποντο στη σημερινή αναμέτρηση, τι άλλο κρατάς? Την προσπάθεια σίγουρα. Την προσπάθεια όλων των συμπαικτών μου και ότι μας βγαίνουν πράγματα στο γήπεδο. Περίμενες ότι θα αντιμετωπίσετε τον Παναθηναϊκό με αυτή την εικόνα, βέβαια δεν είναι ο Παναθηναϊκός που ήταν παλιότερα. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα φοβηθήκατε πιο πολύ το ματς. Όπως μου έλεγες λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, ο Παναθηναϊκός περίμενε να σας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Ναι, περίμενα, αυτή είναι η αλήθεια, μας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, αλλά με τις φάσεις που δημιουργούσαν δεν καταφέραν να απειλήσουν. Εντάξει, δεν είναι ο Παναθηναϊκός που βλέπαμε πριν μια τριετία που διεκδικούσε τίτλους, αλλά σίγουρα είναι Παναθηναϊκός και παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εννοείται. Αυτή η σκέψη επικρατούσε περισσότερο στο μυαλό μας, ότι παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Βαριά φανέλα, βαριά ιστορία. Αυτό φοβόμασταν μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.